Λοιπόν, έχω κοντά μου τον προπονητή του Απόλλωνα. Ένας Απόλλωνας coach, ο οποίος μέχρι το τρίτο δεκάλεπτο θα μπορούσαμε να πούμε ότι πάλεψε τον αγώνα. Ήταν κοντά στο σκορ, η διαφορά κυμαινόταν μεταξύ 6 με 8 πόντους. Κάπου εκεί όμως κάτι χάλασε, να το πούμε έτσι. Κοιτάξτε, δεν χάλασε κάτι, απλά υπάρχει ένα κάτι το οποίο μας στεναχωρεί, είναι ότι εμείς από την πρώτη αγωνιστική μέχρι τώρα δεν είδαμε τον Απόλλωνα έτσι όπως τον χτίσαμε μέσα στο γήπεδο. Εννοώ ότι έχουμε πάρα πολλά προβλήματα με τραυματισμούς που δεν μας αφήσανε να εμφανιστούμε έτσι όπως θα θέλαμε. Ακόμα ένα παιχνίδι το οποίο χάνουμε με ένα διάστρεμα το Ραφαήλ στη χθεσινή προπόνηση. Έχουμε τον Ντόρσε ο οποίος έρχεται να ανακάμψει. Χρησιμοποιούμε τα παιχνίδια για να τον εντάξουμε πάλι μετά τον τραυματισμό του. Αυτό όπως καταλαβαίνετε, όταν παίζεις με μια ομάδα όπως είναι η ΑΕΚ, θέλεις μια διάρκεια χρόνου ενός 40 λεπτού, το οποίο όμως δεν καταφέραμε να το έχουμε. Παρ' όλα αυτά θέλουμε να κρατήσουμε τα θετικά, ότι ήμασταν πολύ ανταγωνιστικοί στο πρώτο ημίχρονο και όπως είπατε μέχρι το 30 λεπτό. Αλλά νομίζω από εκεί μετά καταρρεύσαμε, γιατί δεν ξέρω αν έγινε αντιληπτό από εσάς που βλέπατε το παιχνίδι ότι παρουσιάστηκαν προβλήματα και μέσα στη διάρκεια του παιχνιδιού με τραυματισμούς. Ναι, με τον Γκόρντον και τον... Ο Γκόρντον στο πρώτο λεπτό το δάχτυλό του, ο Τίγκας κάτι έπαθε, ο Εύζωνας με τη μέση του. Ναι, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Δεν μας αφήνει να είμαστε έτσι όπως πρέπει σε επίπεδο ενέργειας που απαιτείται για τέτοια δύσκολα παιχνίδια. Και νομίζω ότι στο τελευταίο δεκάλεπτο καταρρεύσαμε από αυτό. Συν το ότι είχαμε αντιμετωπίσουμε και μία ομάδα η οποία ποιοτικά είναι καλύτερη από τη δική μας. Εμείς ήρθαμε να κάνουμε ένα παιχνίδι, το διαβάσαμε καλά όσο αντέξαμε. Νομίζω ότι ήμασταν ανταγωνιστικοί και τα καταφέραμε. Όταν εσύ δεν έχεις δυνάμεις και ο αντίπαλος έχει την ποιότητα, τελειώνει το παιχνίδι έτσι όπως τελείωσε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, coach. Καλή συνέχεια. Και σε εσάς, καλή συνέχεια.